Δεν είναι μια εκπομπή έτσι. Περίμενε. Έλα ρε Μαρσέλο. Μαρσέλο, Μαρσέλο. Να τόσο Μαρσέλο. Μόνο μαλλιά. Κορμί μηδέν. Εμπρός. Καλησπέρα Δαγκή. Γεια χαρά. Τι κάνεις, όλα καλά? Εσύ καλά είσαι? Όλα καλά, όλα καλά. Παοκάρα νέα πολλάρα, μόνο ξυπνή. Τι είσαι εσύ, Παοκάρα, τι είπε, έβρισες. Δεν πειράζει ρε φίλε. Ο πόνος είναι μεγάλος. Μάγκες μου, ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πρωτάθλημα προδίδοντας το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς, μαζί με την προηγούμενη κυβέρνηση. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Τώρα οι Σκοπιανοί λέγονται Μακεδόνες. Τρίζουν τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτοί είναι οι ΠΑΟΚτζίδες. Άλλωστε γι' αυτό ήρθε και εδώ ο Σαββίδης. Δεν ήρθε για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Πού τον ήξερε τον ΠΑΟΚ? Εμπρός. Τάκη. Εδώ είμαι. Μ' ακούς? Εσύ με ακούς? Από Πατήσια ΑΕΚ. Μπράβο ρε Πατήσια ΑΕΚ, για πες. Δημήτρης, πιστεύεις ότι το πρωτάθλημα σου ανήκει φέτος? Γιατί σου ανήκει εσένα? Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός παίζει τόσο καλή μπάλα όσο έπαιζε? Γιατί παίζει η ΑΕΚ? Που σας παραμυθιάζουνε? Ρε φίλε, πήγατε στα Γιάννα και ξεφτυλιστήκατε. Στο λεωφορείο είσαι? Πιστεύω καλύτερα από τον Ολυμπιακό, Τάκη. Στο λεωφορείο είσαι, μέσα πού είσαι ρε φίλε? Πιστεύω καλύτερα από τον Ολυμπιακό, Τάκη. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, φιλαράκο, έχεις 5 χρόνια να κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Έχασες από τον Βόλο στο γήπεδό σου. Έχασες από τα Γιάννενα, από τον Παναθηναϊκό και θες και πρωτάθλημα. Εντάξει, θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος σε άλλες χρονιές, φίλε. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, άκου να σου πω, του Ολυμπιακού του συμβήκανε όσα δεν έχουν συμβεί 30 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, εδώ και ένα μήνα έχουν μαζευτεί, θα έρθουν και δύο παίκτες, τρεις ακόμα και θα τα πούμε στη συνέχεια. Μην βιάζεσαι. Και εγώ την άποψή μου σου λέω τώρα. Και εγώ την άποψή μου σου λέω ότι η ΑΕΚ, όχι, μάλλον εγώ την είπα, δεν την άκουσες. Κατά 70% Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα και 30% η ΑΕΚ. Αν το άκουσες, το είπα. Δεχτώ. Ωραία, ωραία, φιλαράκο. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Ναι, να σου πω κάτι. Τι πες? Τίποτα, λέω, οι απόψεις είναι δεκτές όλες. Να είσαι καλά, λέω. Βέβαια, να είσαι καλά και εσύ, φιλαράκο, καλό βράδυ. Έτσι, ρε παιδιά, να μην βριζόμαστε. Μου φαίνεται, παιδιά, σήμερα η εκπομπή θα είναι μοναδική εδώ και 20 πόσα χρόνια, 23, που δεν θα έχει ούτε ένα τίποτα. Καφεδάκι, γεια μας. Μπράβο, ρε Αεξή, είσαι λογικός, μπράβο. Παρ' όλα αυτά, φίλε μου, ο Ολυμπιακός έχει παίκτες αξίας που δεν έχει ΑΕΚ. Έχει ο Ολυμπιακός και ένα άλλο που του έχουν κλέψει βαθμούς και στη λεωφόρο, αν θυμάσαι. Έτσι δεν είναι? Εμπρός.